Κόκκινο χτυπάει η ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων στην Κρήτη με φόντο τι τεράστιε καθυστερήσει, την απονομή συντάξεων αλλά και την υποστελέχωση των τοπικών διευθύνσεων του ΕΦΚΑ. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου εκκρεμούν περίπου χίλια κυρίε συντάξει, πολλέ από τι οποίε αποτελούν εκκρεμότητε από το 2015, ενώ σε ό,τι αφορά τι επικουρικέ εκκρεμούν 3.500. Αλλά έχει εκκρεμότητε, ειδικά σε αυτό το υποκατάστημα στο τρίτο Ιρακλίου. Ε, που έχουν κρατήσει όλε τι παλιέ εκκρεμότητε που δεν βγάζανε παλιά τα άλλα δύο Για ποιο λόγο καθυστερούν Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε από το 2015. Ε, εννοείται. Τώρα, τώρα, το 2023. Τώρα, τώρα με το fast track, αν του δώσανε κάτι, έχει καλώ διαφορετικά. Έχει ε, το ε, μέσο όρο που λέτε. Ναι. Ε, Οπότε ε, 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 θα γίνει η καθάριση. Ένα Θεό ξέρει. Εγώ έχω επικουρικό συναδε, γνωστού μου που έχουμε στείλει αλληλογραφία εδώ και δύο χρόνια, το Ταμείο Μετάλλου, και δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Η ε, κυβέρνηση όμω λέει για fast track διαδικασίε. Ε, αλλά δεν είναι καθόλου fast track. Fast track είναι όσον αφορά το ποσό, να το δώσει ένα αλφα ποσό έναντι και όταν και εφόσον γίνει η καθάριση. Mm. Δυστυχώ. Κάποιο έχει 1500 φακέλου, πώ θα τι βγάλει. Που είναι μόνο του, είναι ένα. Είναι ένα. Και βγαίνει στην τηλεόραση και λέει: Πατά ένα κουμπί και βγαίνει Αυτό δεν υπάρχει. Ε, εκεί που είμαι εγώ, α πούμε, αν είχαμε άλλου τρει, ήταν χαρά. Εργαζόμενοι περιέγραψαν την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί με φόντο τη εκκρεμή συντάξη αλλά και τη χαοτική κατάσταση στο αρχείο του πρώην Ταμείου Εμπόρων. Στο αρχείο επικρατεί ο απόλυτο πανικό, όπω σα το λέω. Διότι πάνε τρία άτομα, γιατί έχουμε τρει κατατόπου διευθύνσει. Mm. Ανακατεύεται το αρχείο, ψάχνουμε ένα φάκελο και δεν τον βρίσκουμε ποτέ. ποτέ. Ναι, και για να βγάλουμε μια απόφαση για μια σύνταξη πρέπει να υπάρχει ο φυσικό φάκελο. Δηλαδή είναι όλα ανωκάτω. Να ανωκάτω, ναι, ναι, ναι. Είπαμε στον διοικητή να μετακομίσουν τα, τα, το αρχείο στου κατατόπου διευθύνσει που ανήκουν. Ε, δεν μα απάντησε ποτέ. Μπορεί να είναι και 2.000 φατζέλη. 2.000 oh. φατζέλη. Oh. Ναι, βέβαια. Oh. Φύγανε από τι συντάξει, ε, με συντάξει οι οποίε είναι τελειωμένε, oh. για υπογραφή και του αφήσανε και φύγανε. Γιατί αυτή την εντολή είχαν από τη διοίκηση. Για τι κύριε συντάξει βγάζουν ένα μέσο όρο. Αν πάρει χιλιά ευρώ, ας πούμε, του βγάζουν 800-900, το δυσάρεστο είναι ότι μπορεί να του βγάλουν και παραπάνω και επιστρέφουν μετά. Και θα βρεθεί μετά στη θέση δηλαδή ο συνταξιούχο να επιστρέψει κιόλα. Το θέμα είναι πότε θα γίνει η εκαθάριση και των επικουρικών, περισσότερο των κυρίων συντάξεων. Να στελεχωθεί πλήρω με προσωπικό η υπηρεσία ΕΦΚΑ στο νομό Ηρακλείου, προκειμένου να απονεμηθούν άμεσα όλε οι εκκρεμίε συντάξει, ζήτησε ο βουλευτή του ΚΚΕ, Ανώλη Συντυχάκη, κατά τη συζήτηση επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Οι συνέπειε λοιπόν τη υποστελέχωση αφορούν τόσο την εργασιακή εξουθένωση των υπαλλήλων, αλλά και την ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων ανθρώπων του Μόχθου με την πολύχρονη καθυστέρηση απονομή συντάξεων παρά τι υπεράνθρωπε προσπάθειε των εργαζομένων. Ο Υφυπουργό Εργασία υποστήριξε ότι έχει επιληθεί το πρόβλημα των κυρίων συντάξεων και ότι τώρα έχουν επικεντρωθεί σε επικουρικέ συντάξει. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι είναι αρκετό το προσωπικό του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο. Μέσα σε τρία χρόνια έχουμε κυριολεκτικά άλματα και είμαστε πραγματικά περήφανοι για το έργο που έχουμε πετύχει. Να υπενθυμίσω μόνο ότι κατά την περίοδο 2021-2022 εκδόθηκαν 510.000 κύριε συντάξει έναντι 123.000 το 2019. Να θυμίσω ότι πέρυσι μόνο η διαφορά μεταξύ των αιτήσεων και των αποδόσεων συντάξεων ήταν περίπου 75.000. Για τη στελέχωση του ΕΦΚΑ, νομίζω ότι σα απάντησα στην πρωτολογία μου και νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα σα δίνεται από τα αποτελέσματα. Λένε εδώ ότι θα έρθουν δύο άτομα στα γόνα στον ωκεανό. Ναι, δηλαδή και τα δύο να έρθουν και πότε θα έρθουν, αλλά και αύριο το πρωί να έρθουν, δεν λύνεται το πρόβλημα.